Και τώρα καλούμε στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα εδώ από τη Λάρισα απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ σε κάθε λαϊκό σπίτι του Θεσσαλικού κάμπου, στους εργάτες των εργοστασίων, στους άνεργους, στους φτωχούς αγρότες, στους επαγγελματίες που δίνουν τη μάχη της επιβίωσης, στα παιδιά που θέλουν να μείνουν, να δουλέψουν, να σπουδάσουν και να ζήσουν στον τόπο τους. Το κάλεσμα για ισχυρό ΚΚΕ παντού, για να κάνουμε την πραγματική διαφορά, είναι κάλεσμα συμπόρευσης στις καθημερινές μάχες, στις εκλογικές αναμετρήσεις, όλες αυτές δηλαδή που έχουμε το επόμενο διάστημα μπροστά μας. Παντού λοιπόν, σε όλες τις κάλπες, ο στόχος είναι τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ να ισχυροποιηθούν. Το ψηφοδέλτιο με το σφυροδρέπανο στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές. Το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο της λαϊκής συσπήρωσης των αγώνων μας στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Και η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των κομμάτων του Μεγάλου Κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, θα είναι το διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα που θα δώσει χτύπημα στη μυρολατρία, στο συμβιβασμό, θα δυναμώσει την ίδια την ελπίδα, την αισιοδοξία του λαού μας. Γιατί η ισχυροποίηση του ΚΚΕ μπορεί να βάλει εμπόδια σε αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν ανενόχλητοι να ξεζουμίζουν το λαό μας, στηρίζοντας τα κέρδη του κεφαλαίου, που θέλουν να κουκουλώσουν τη φτώχεια, την ανεργία, την ανέχεια, που θέλουν να συνεχίζουν την όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή στα επικίνδυνα για το λαό μας σχέδια, τα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μπορεί να εκφράσει όλους όσοι και όσες σήμερα λένε «αρκετά, δεν πάει άλλο, θέλουμε πίσω τη ζωή μας», με τα δικαιώματα που είχαμε, εναρμονισμένα βέβαια με τις σύγχρονες, τις πραγματικές, συνεχώς διευρυμένες λαϊκές ανάγκες. Θέλουμε να ζήσουμε δηλαδή καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει όλους όσοι πιστεύουν στα παραμύθια, που δεν πιστεύουν στα παραμύθια περί του δήθεν τέλους των μνημονίων, γιατί ξέρουν πως οι εφαρμοστικοί νόμοι, όλοι αυτοί οι αντιλαϊκοί νόμοι, οι δεσμεύσεις, οι θεσμοί, οι αξιολογήσεις είναι εδώ ακόμα. Είναι εδώ τα μνημόνια διαρκείας της Ένωσής τους, δηλαδή αυτής της καπιταλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία πίνουν νερό όλοι τους, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα αστικά κόμματα. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει όλους όσοι δεν θέλουν η χώρα μας να μετατραπεί σε μια απέραντη νατοϊκή βάση. Καταλαβαίνουν σε τι κινδύνους μας μπλέκει η κυβέρνηση σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αναλάβει σημεοφόρος των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να δώσει φωνή σε όλους όσοι λένε ότι η νατοϊκή αριστερά δεν είναι αριστερά. Και για να μην λέμε πολλά,
Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες είναι η απάντηση σε διάφορα εκβιαστικά διλήμματα, σε ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που στείνουν τα κόμματα του διπολισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και από κοντά βέβαια και τα υπόλοιπα κόμματα, για να κρύψουν τη στρατηγική του σύμπλευση στα κρίσιμα για τη ζωή του λαού μας ζητήματα και στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κυβερνητικά επιτελεία και στα τοπικά κρατικά όργανα, στους δήμους και τις περιφέρειες, δηλαδή παντού, η σημαία που κρατούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν ο ένας την κρατά από το αριστερό με το αριστερό χέρι και ο άλλος την κρατά με το δεξί, γράφει στη σημαία αυτών των κομμάτων «κέρδη για τους λίγους», «για το κεφάλαιο», «ζωή χωρίς δικαιώματα για τους πολλούς», «για την εργατική τάξη», «για τους αγρότες», «για τον ελληνικό λαό». Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ με τα δήθεν προοδευτικά του μέτωπα και η Νέα Δημοκρατία με τις κορώνες της περί υπευθυνότητας, λέει, κόντρα στο λαϊκισμό, στείνουν τις δικές τους παγίδες, βάζουν τις τρικλοποδιές τους. Μάλιστα, είναι τόσο μεγάλο αυτό το έρμο το προοδευτικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ που τους χωράει όλους, από τα πολιτικά ρετάλια των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ μέχρι τα απολυφάδια της ακροδεξιάς των ΑΝΕΛ. Είναι τόσο μεγάλη η προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ που τους αγκαλιάζει όλους αυτούς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει σημαία της στον αντικομουνισμό μέχρι το ΝΑΤΟ αγκαλιάζει που μακελεύει τους λαούς. Είναι τέτοια την ίδια ώρα η δήθεν υπευθυνότητα που λέει η Νέα Δημοκρατία, που λέει στο λαό μας ότι εκείνη μπορεί να υλοποιήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τις ίδιες μεταρρυθμίσεις για λογαριασμό του κεφαλαίου, που θα τσακίσουν όμως τη ζωή του λαού μας, πάντα με υπευθυνότητα το τσάκισμα. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ρίχνουν τα δίχτυα τους στο λαό μας, στη νεολαία, όταν λένε ότι οι ευρωεκλογές είναι μια κρίσιμη πολιτική μάχη για την Ελλάδα και την Ευρώπη, ότι έχουν, λέει, χαρακτήρα δημοψηφίσματος για το λαό. Ο κύριος Τσίπρας, μάλιστα, απευθυνόμενος σε νέους και νέες, το συνηθίζει, βλέπετε, πολύ τελευταία, τους κάλεσε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές για να υπερασπιστούν, λέει, τις αξίες, τις αρχές και τις ιδέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες, όπως λέει πάλι ο ίδιος, έχει εκτροχιαστεί σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Λες και αυτός ο δόλιος θέλει να το κρατήσει αυτό το οικοδόμημα από τον εκτροχιασμό στις ράγες. Δεν είναι αφελής. Ούτε του λείπουν τα μαθήματα ιστορίας του κυρίου Τσίπρα. Ξέρει και ποιοι την ίδρυσαν και γιατί την ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποιες αρχές την ίδρυσαν. Ξέρει και ποιοι ενώθηκαν ενάντια σε ποιον ενώθηκαν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, των κυβερνήσεών τους, ενάντια στους λαούς της Ευρώπης και όχι μόνο. Και αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα. Τα μνημόνια διαρκείας, η εμπλοκή και διεξαγωγή ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων ήταν και είναι η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήθεν αλληλεγγύη της είναι τα κολαστήρια της Σάμου και της Μόριας, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εγκλωβίζει χιλιάδες πρόσφυγες στη χώρα μας και φέρνει βέβαια την υπογραφή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημοκρατικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα, η ένταση της καταστολής, του αυταρχισμού, της βίας απέναντι σε όποιον τολμήσει και σηκώσει το κεφάλι. Είναι οι μαθητές της Γαλλίας που οι αστυνομικές δυνάμεις του Μακρόν, του φίλου του κυρίου Τσίπρα, του σημαδεύουν με όπλα, λες και είναι στο κολαστήριο του Γκουαντάναμο.
Είναι η στήριξη ένοπλων φασιστικών συμμοριών, όπως κάνουν στην Ουκρανία οι Ευρωπαίοι φίλοι μας. Είναι η απαγόρευση κομμουνιστικών κομμάτων και συμβόλων σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα με την ηρωποίηση των εγκληματιών, των συνεργατών των Ναζί. Η δημοκρατία τους είναι τα συνεχώς επαναλαμβανόμενα δημοψηφίσματα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι να εξασφαλιστεί το αρεστό αποτέλεσμα για την άρχουσα τάξη κάθε χώρας και στην Κομισιόν, αλλάζοντας το αποτέλεσμά τους μέσα σε μια νύχτα. Άλλωστε, αυτό το know-how το έχει και ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματική ιδρυτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηξίδα της, είναι αυτή η περιβόητη ανταγωνιστικότητα, ώστε τα ευρωπαϊκά μονοπόλια να μπορούν να ανταγωνιστούν τα αμερικάνικα, τα κινέζικα, άλλα. Είναι η πηξίδα που δείχνει σταθερά προς την κερδοφορία των λίγων όμως. Κέρδη δηλαδή βγαλμένα από τα βάσανα, από την χειροτέρευση της ζωής των εργαζομένων, των πολλών. Σε αυτό το βωμό θυσιάζονται τα όνειρα, οι σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας μας. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους νέους και τις νέες να ψηφίσουν με στόχο, λέει, να κερδίσουν έδαφος οι ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διπλό στόχο. Από τη μια θέλει να παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή μια ένωση ληστών εχθρική για τις ανάγκες της νεολαίας, και από την άλλη να στεγνώσει εντελώς την οργή και το θυμό που προκαλεί η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το ταξικό πολιτικό κριτήριο όμως, που μπορεί τον θυμό να τον κάνει δύναμη συμμετοχής και στον οργανωμένο αγώνα και ψήφο για τα λαϊκά συμφέροντα στις 26 του Μάη. Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε «Η Ευρώπη αλλάζει», έχει κυλήσει βέβαια πολύ νερό στα βλάκι. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε κύλησε στα βρωμόνερα της αστικής πολιτικής, γιατί όντως έχει αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το χειρότερο όμως, γιατί έχει την ίδια πορεία που έχει και το σύστημα που υπηρετεί. Γίνεται πιο βάρβαρη, πιο επιθετική ενάντια στους λαούς εντός και εκτός της Ένωσης. Πάντα τέτοια ήταν. Και τότε... Βέβαια, πάντα τέτοια ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τότε που έμοιαζε ακλόνητη και σήμερα που μεγαλώνουν τα ρήγματα στο εσωτερικό της. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε φορά που μας έλεγε ότι έβλεπε δήθεν βελτίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή γινόταν όλο και χειρότερη. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Το πώς βελτίωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ολάντ και ο μετέπειτα διάδοχός του ο Μακρόν. Πώς την βελτίωσε η λεγόμενη συμμαχία του Νότου, ο ίδιος ο Τσίπρας. Στα μονοπάτια των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των απαιτήσεων του κεφαλαίου περπάτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως προηγούμενα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό άλλωστε και οι εργατικές λαϊκές οικογένειες ξοδεύουν δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας για τη μόρφωση των παιδιών τους. Η λειτουργία των σχολείων και των πανεπιστημίων ασφικτιά από την υποχρηματοδότηση που συνεχίζεται, μαζί βέβαια με τα αντίστοιχα μικρά και μεγάλα δωράκια που δίνει προς το κεφάλαιο από τα κρατικά ταμεία. Μπορεί να μην υπάρχει σάλι, όπως λέει, για την ανέγερση φοιτητικών εστιών, αλλά υπάρχει περιθώριο να μειωθεί η φορολογία στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, όπως έκανε η κυβέρνηση μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα για το μέλλον κυριαρχεί στους νέους,
που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο και στις σπουδές, μεθαύριο στη δουλειά. Η κινητικότητα, αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία, σημαίνει ένα ατέλειωτο κυνήγι πιστοποιητικών και δεξιοτήτων επιπληρωμή, σημαίνει συνεχής εναλλαγή στους όρους δουλειάς και της ζωής της, εναλλαγής χώρας και κλάδου δουλειάς. Σημαίνει, με λίγα λόγια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις έχουν στον πυρήνα της πολιτικής τους την ανασφάλεια των νέων, που ό,τι κι αν κάνουν σήμερα δεν θα αρκεί για να ζήσουν με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, με δικαιώματα αύριο. Μπορεί να πέφτουν σοβάδες στα σχολεία, οι σχολικές επιτροπές να μετράνε τα ευρώ, ευρώ το ευρώ για την συντήρηση αυτών των σχολείων, αλλά μια χαρά βρήκε τρόπο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δώρο 20 εκατομμύρια ευρώ στους βιομήχανους του φαρμάκου. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίζει για τη μείωση της ανεργίας, αλλά και οι πέτρες σήμερα ξέρουν ότι αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μια θέση δουλειάς πλέον έχει σπάσει σε δύο και τρεις. Έχουν γίνει παρελθόν δικαιώματα κατακτήσεις των εργαζομένων. Η ευελιξία σπάει κόκαλα, ενώ η μειωμένη ανεργία στους νέους και τις νέες είναι 40%. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Αχτσιόγλου, να τολμούν να μιλάνε για την προστασία των εργαζομένων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά πρέπει να ξέρουν πως για να μπορέσει να ελέγξει το ΣΕΠΕ τους χώρους δουλειάς θέλει 13 ολόκληρα χρόνια. Αλλά το πρόβλημα είναι η εφαρμογή ακριβώς όλου του αντεργατικού αυτού οπλοστασίου μέσα στους χώρους δουλειάς. Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο ξεσαλώνουν τα μεγάλα αφεντικά. Εντείνεται η εκμετάλλευση, καθυλώνονται και περιορίζονται στοιχειώδη δικαιώματα. Από το σταθερό ωράριο ως το δικαίωμα στην διεκδίκηση, στην απεργία. Και την ίδια στιγμή πυκνώνουν τα εργατικά ατυχήματα λόγω εντατικοποίησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα του συστήματος έχουν ένα ταμπού. Κάθε ανάγκη, κάθε δικαίωμα της νεολαίας το έχουν μετατρέψει μόνο σε πεδίο κερδοφορίας και business για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και είναι πραγματικά πρόκληση να λέει ο κύριος Μητσοτάκης πως οι νέοι δεν τους ζητούν ούτε επιδόματα, ούτε ευκαιριακή δουλειά στο δημόσιο, τους ζητάνε, λέει, ευκαιρίες. Το λέει αυτό γιατί ο ίδιος και το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, όπως και άλλα κόμματα, για να μην τους αδικήσουμε και τους άλλους, έχουν διαγράψει εδώ και πολύ καιρό, εδώ και χρόνια, τη λέξη δικαιώματα από το λεξιλόγιο τους. Τώρα μιλάνε μόνο για κάποιες ευκαιρίες. Ευκαιρίες και όποιος προλάβει. Ο θάνατός σου δηλαδή, η ζωή μου. Ναι, η νεολαία έχει μπροστά της μια ευκαιρία. Είναι στο χέρι της να δώσει δύναμη στη δύναμή της στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Να στηρίξει το ΚΚΕ. Για να δυναμώσει η προοπτική, η ελπίδα που βρίσκεται στη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, της αδικίας. Γιατί το ΚΚΕ, οι νέοι και οι νέες, το έχουν βρει δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε διεκδίκηση, σε κάθε αγώνα. Γιατί το ΚΚΕ έχει πρόταση και σχέδιο για να ζήσει η νεολαία μας μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, με ελευθερίες και όχι να ζει χειρότερα από ό,τι ζούσαν οι γονείς τους και οι παππούδες της. Γιατί το ΚΚΕ παλεύει σήμερα για κάθε μικρό, για κάθε μεγάλο πρόβλημα, αναδεικνύοντας ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να ζήσουμε πραγματικά καλύτερα. Γιατί στη δική μας αντίληψη δεν είναι πολυτέλεια
η ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών λαϊκών αναγκών. Αυτός είναι και ο πραγματικός ρεαλισμός, που σημαίνει σύγκρουση όμως με το σύστημα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κόμματα που μας κυβερνάνε, με τα κόμματα που τους στηρίζουν όλους αυτούς. Αυτή είναι η πραγματική πρόοδος ενάντια στην πολιτική που συντηρεί, αναπαράγει όλα τα αδιέξοδα που συναντάει η νεολαία. Οι 500.000 νέοι που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές, μπορούν να μην επιλέξουν μια από τα ίδια. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά με πραγματικά πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ παντού. Και στους Δήμους και στις Περιφέρειες και στην Ευρωβουλή και στη Βουλή και στους φοιτητικούς συλλόγους στις εκλογές της 10ου Απρίλη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από εδώ, από τη Λάρισα, από το Θεσσαλικό κάμπο, θέλουμε να απευθύνουμε ιδιαίτερο κάλεσμα στη φτωχή αγροτιά που και εδώ, αλλά και σε όλη τη χώρα, γιατί θα μας δούνε σε συνέχεια από την κρατική τηλεόραση όλη αυτή την ομιλία αύριο, δίνει η αγροτιά μας λοιπόν τη μάχη της επιβίωσης. Μπορεί να δει σήμερα πραγματικά ποιος είναι μαζί της και ποιος είναι απέναντί της. Να αποφασίσει επιτέλους με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Και έχει πλέον σήμερα την πείρα να το κάνει. Οι πρόσφατοι αγώνες επιβίωσης της αγροτιάς αποκάλυψαν για άλλη μια φορά τον ταξικό προσανατολισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση απάντησε με μια πρωτοφανή δικαστική δίωξη σε βάρος πρωτοπόρων αγροτών συνδικαλιστών στη Θεσσαλία με το ξεκίνημα κιόλα των μπλόκων. Αρνήθηκε να διαθέσει από τον κρατικό προϋπολογισμό έστω και ένα ευρώ για μια μικρή έστω μείωση του κόστους παραγωγής στους αγρότες, ενώ μοιράζει αβέρτα δισεκατομμύρια σε εφοπλιστές, σε βιομήχανους, με φοροαπαλλαγές, με κίνητρα, άλλα και για επιδότηση των καυσίμων τους. Αποκάλυψαν ακόμα τη δημαγωγική, ψηφοθυρική αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας που εναντιώθηκε από την αρχή στις μορφές πάλης των αγροτών, που δεν είπε λέξη για τις δικαστικές διώξεις και δεν παίρνει θέση για τα πραγματικά αιτήματα επιβίωσης που είχαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Αλλά και βγάζουν συμπεράσματα οι αγρότες για τη στάση της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, που σταθερά προβοκάρει και συκοφαντεί τους αγροτικούς αγώνες και το αγροτικό κίνημα, με πρωτόγονο αντικομουνισμό, γιατί αποδέχεται και αυτή την ΚΑΠ. Εχθρεύεται την οργανωμένη λαϊκή πάλη, την αντίδραση ενάντια στους εκμεταλλευτές, των οποίων βέβαια τα συμφέροντα υπηρετεί, όπως δείχνει και ό,τι ψηφίζουν στη Βουλή υπέρ των εφοπλιστών και των βιομηχάνων και των μεγαλεμπόρων. Δίνει άλοθη χέρι βοήθειας στους κυβερνώντες για να περνάνε την αντιαγροτική, αντιλαϊκή τους πολιτική. Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων για την πρωτογενή παραγωγή, την ανάπτυξη, όπως τη λένε, της υπαίθρου με εξωστρέφεια, και αυτή την προπαγανδίζουν, όπως έχετε δει, σε όλα τα συνέδρια, σε όλες τις ημερίδες, στις ομιλίες στη Βουλή, στοχεύει μόνο στη δική τους καπιταλιστική ανάπτυξη στη γεωργία. Ανάπτυξη δηλαδή που εξασφαλίζει αμύθιτα κέρδη σε μονοπόλια, σε μεσάζοντες, όμως φτώχεια, βάσανα, ανασφάλεια για τις αγροτικές οικογένειες. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που στάθηκε μαχητικά στο πλευρό της αγροτιάς, όπως άλλωστε κάνει πάντα, με συνέπεια. Διέθεσε τις δυνάμεις του για τη στήριξη των κινητοποιήσεων. Εναντιώθηκε στην ποινικοποίηση των αγώνων. Ανέδειξε στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, σε περιφερειακά δημοτικά συμβούλια τα αιτήματα, τις ανάγκες των αγροτών και το δρόμο για την οριστική ικανοποίησή τους. Σήμερα είναι πιο ορατό ότι οι αγώνες κυρίως των αυτοαπασχολούμενων αγροτών και κτηνοτρόφων, με βάση τα προβλήματα στις τιμές παραγωγής,
τα χρέη, την προστασία από φυσικές καταστροφές, τα χαράτσια και τα υπόλοιπα στρέφονται ενάντια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στους μεγαλοαγρότες καπιταλιστές και μεγαλεμπόρους. Αυτόν τα συμφέροντα υλοποιούν διαχρονικά οι διάφορες κυβερνήσεις. Είναι κοινός στόχος τους στο πλαίσιο της ΚΑΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραγωγική ανασυγκρότηση με τις ομάδες παραγωγών, τους νέους αγροτικούς συνεταιρισμούς, όπως τους λένε, που υπόσχονται κυβέρνηση και άλλα κόμματα, οι φιλοευρωπαϊκές και φιλοκάπ δυνάμεις μέσα στο κίνημα, είναι εργαλεία για την ενίσχυση μόνο της μονοπωλιακής κερδοφορίας. Η ΚΑΠ, οι αναδιαρθρώσεις, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τα μνημόνια και όλα αυτά τα μέτρα ευνοούν σταθερά τη συγκέντρωση της παραγωγής, της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, της γης, την κυριαρχία δηλαδή των μονοπωλιακών ομίλων στον αγροκτηνοτροφικό τομέα. Αυτό σημαίνει ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών, των κτηνοτρόφων, γενίκευση της μισθωτής εργασίας στην παραγωγή, στην οποία δεν θα μπορούν όμως να απορροφηθούν και όλοι οι κατεστραμμένοι. Η επιδότηση, όλες αυτές οι επιδοτήσεις που δίνονται απευθείας στους αγρότες, επιστρέφουν και αυτές ως κέρδος στα μονοπόλια, αφού αγοράζουν φτηνά τα αγροτικά προϊόντα και πουλάνε πανάκριβα μηχανήματα και αγροεφόδια. Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερο, μένουν ανικανοποίητες οι κοινωνικές ανάγκες για φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα για τις λαϊκές οικογένειες. Οι εισαγωγές προϊόντων που θα μπορούσαν να παράγονται στην Ελλάδα όλα αυτά τα προϊόντα είναι ανεξέλεγκτες. Διωγγώνουν τα εμπορικά και δημοσιονομικά ελλείμματα και επομένως τη φορολογία ενάντια στο λαό. Το ΚΚΕ είπε την αλήθεια και για το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνέπειες που θα έχει για το λαό η ένταξη της Ελλάδας. Αντιπαλεύει τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα που αυτή υπηρετεί. Υπάρχει μεγάλη πείρα πλέον ήδη από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ το 1981. Το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο μετατράπηκε από θετικό τότε σε αρνητικό. Η Ελλάδα ήταν τότε αυτάρκης και έκανε και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Τώρα έχει μετατραπεί σε μεγάλο εισαγωγέα φτηνών και αμφίβολης ποιότητας προϊόντων. Εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι αγρότες, αν και υποτάχθηκαν ακολουθώντας τους ευρωκοινοτικούς κανονισμούς που υπήρχαν τότε και υπάρχουν και σήμερα, τις ποσοστώσεις, τις απαγορεύσεις της ΚΑΠ, τις αναδιαρθρώσεις σε καλλιέργειες, τελικά ξεκληρίστηκαν. Συρρυκνώθηκαν παραδοσιακές καλλιέργειες, βιομηχανική κλάδη με πρώτη ύλη από την αγροτική παραγωγή, όπως είναι η ζάχαρη, όπως είναι ο καπνός, η κλωστοϊφαντουργία, η υποδηματοποιία. Ενισχύθηκαν παράλληλα η κυριαρχία των μεγάλων ομίλων, ιδιαίτερα στην κτηνοτροφική παραγωγή, στη συγκέντρωση των αγροτικών προϊόντων και στην παραγωγή και στην εμπορία τροφίμων. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Και αυτή την αλήθεια θέλει να την αποκρύψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας έχει το θράσος να λέει πως η Ελλάδα, είναι δικά του αυτά τα λόγια, θα μπορούσε να ανταγωνιστεί, λέει, την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά σε συγκεκριμένα προϊόντα, όμως το αγροτικό μοντέλο στην Ελλάδα δομήθηκε πάνω στη λογική της επιδότησης που μαζί με τα φαινόμενα διαφθοράς ευθύνονται για την αποτυχία του αγροτικού μοντέλου και της αγροτικής παραγωγής. Όμως το μοντέλο στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Τσίπρας και για το οποίο ισχυρίζεται ότι απέτυχε είναι ακριβώς το μοντέλο της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναποφασίζεται από όλες τις κυβερνήσεις
και τις ελληνικές κυβερνήσεις στην Κομισιόν. Πρόκειται για ένα μοντέλο δηλαδή που επέβαλε περιορισμούς στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή με ποσοστώσεις, με τα πρόστιμα συνυπευθυνότητας, με τις χωματερές, χτύπησε ή και διέλυσε μάλιστα δυναμικές καλλιέργειες που μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση των αναγκών όλου του λαού μας. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τεφλοκαλλιέργεια, η ζάχαρη, καθώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει και το τελευταίο εργοστάσιο που λειτουργεί και σταματάει την καλλιέργεια. Το μοντέλο λοιπόν στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Τσίπρας είναι αυτό του υψηλού κόστους παραγωγής για να εξασφαλίζονται μονοπωλιακά υπερκέρδη των εμποροβιομηχάνων, των καλλιεργητικών και άλλων μέσων και εφοδίων. Είναι αυτό των πραγματικά εξευτελιστικών τιμών για τον παραγωγό για να εξασφαλίζονται τα υπερκέρδη των λίγων, των μεταποιητών, των μεγαλοεξαγωγέων που αγοράζουν την πρώτη ύλη πολύ φθηνά και πουλάνε 5 και 6 φορές πιο ακριβά στη λαϊκή κατανάλωση, ενώ θησαυρίζουν και από τις εξαγωγές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία που περιλαμβάνει πληθώρα εκβιασμών προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους με την απληρωσιά, τις ανοιχτές τιμές, την απειλή για κατασχέσεις και άλλα, οι μεγαλοκαπιταλιστές εμποροβιομήχανοι μαζί με τους τραπεζίτες ουσιαστικά τσεπώνουν το σύνολο σχεδόν των επιδοτήσεων της ΚΑΠ από τη στιγμή που μέσω αυτών εξασφαλίζουν τζάπα πρώτες ύλες κάτω από την τιμή παραγωγής, μεγιστοποιώντας τα δικά τους κέρδη. Άρα, το μοντέλο στο οποίο αναφέρεται, όπως ακούσαμε πριν ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι άλλο από την κυριαρχία των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, ιδιαίτερα στη μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών διατροφικών προϊόντων που παρέλαβαν και από τους προηγούμενους και αυτός βέβαια ως κυβέρνηση ενίσχυσε. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, την οποία εκθιάζει βέβαια ο κύριος Τσίπρας και άλλοι, έχουμε να πούμε τα εξής. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα παραμένουν ποιοτικά ακριβώς λόγω των εδαφικών και κλιματολογικών συνθήκων της χώρας, αλλά και της ίδιας της τεχνογνωσίας που έχουν κατακτήσει οι Έλληνες αγρότες και της επιμέλειας που δείχνουν οι Έλληνες αγρότες. Ας μην ξεχνάμε ότι οι αγρότες στην Ελλάδα είναι αυτοί που πρώτοι αντιδρούν όταν τα μονοπόλια προσπαθούν να τους προωθήσουν τους μεταλλαγμένους σπόρους τους. Οι αγρότες είναι που διατηρούν τους παραδοσιακούς τρόπους εκτροφής ζώων, καλλιέργειας φυτών, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, με τους οποίους εξασφαλίζονται ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα, χωρίς τη χρήση χημικών, συντηρητικών και άλλων προσθέτων που επιβάλλουν οι βιομηχανίες. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, κανένα από τα μεγάλα διατροφικά σκάνδαλα δεν είχε ως αφετηρία του την Ελλάδα. Αντίθετα, τα σκάνδαλα αυτά, όπως για παράδειγμα με τις τρελές αγελάδες, τα διοξινούχα κοτόπουλα, τα χοιρινά, κοτόπουλα με φιπρονίλη, το κρέας αλόγου, μολυσμένα αγκούρια κλπ, ξεκίνησαν από χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Αγγλία, άλλες, με βασικό χαρακτηριστικό την ακόμα μεγαλύτερη σε σύγκριση με τη χώρα μας συγκέντρωση, συγκεντροποίηση της παραγωγής σε μονοπωλιακούς ομίλους και της γης σε καπιταλιστές μεγάλους αγρότες που όλοι τους στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Τη συγκεκριμένη τάση έρχεται να ενισχύσει και η νέα ΚΑΠ του 2021-2027 που συζητιέται αυτή την περίοδο στα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ουσία της οποίας συμφωνεί και η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, οδηγώντας έτσι
με μαθηματική ακρίβεια στην ένταση τέτοιων φαινομένων και στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, τα όποια ποιοτικά τρόφιμα εξακολουθήσουν να παράγονται θα είναι απλησίαστα για τη λαϊκή κατανάλωση. Επειδή ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε και στο αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα, έχουμε να κάνουμε ένα σχόλιο ακόμα. Το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα των ΓΕΣΑΣΕ, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, της ΙΔΑΣΕ, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, και της ΠΑΣΕΓΕΣ, στο οποίο αναφέρεται ο Τσίπρας, είναι εκείνο που στήριζαν τα κόμματα που κυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, με τους αγροτοπατέρες που έδιναν όρκους πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΚΑΠ, που έπαιζαν υπονομευτικό ρόλο στην ανάπτυξη αγροτικών αγώνων, ενώ πληρώνονταν αδρά για αυτές τις υπηρεσίες τους και από το κράτος, τις κυβερνήσεις, μέσω του ΕΛΓΑ που χαράτσωνε και εξακολουθεί να χαρατσώνει τους αγρότες. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα Μαριονέτα προσπαθεί σήμερα να αναστήσει από τα τάρταρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κίνημα απόλυτα ελεγχόμενο, κίνημα προθήμων που θα υπερασπίζονται τη δική τους πολιτική. Ας μη μιλάει λοιπόν για σχοινή στο σπίτι του κρεμασμένου. Το οργανωμένο, το ριζοσπαστικό αγροτικό κίνημα που στηρίζεται στους αγροτικούς συλλόγους, στις ενωτικές ομοσπονδίες που συσπυρώνονται και μέσα στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, καμιά σχέση δεν έχει με όσα αναφέρει ο Τσίπρας και η συναυτό. Είναι το πραγματικό κίνημα εδώ των μικρομεσαίων αγροτών που παλεύει ενάντια σε όλες αυτές τις πολιτικές. Είναι το κίνημα που συναντιέται με το εργατικό κίνημα, με τους αυτοαπασχολούμενους και που η συμμαχία μαζί τους μπορεί να δώσει προοπτική στους αγώνες, να παλέψει για γενικότερες αλλαγές και ανατροπές, να αξιοποιήσει τις τεράστιες πραγματικά παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας, καλύπτοντας και όλες τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας με ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Το ΚΚΕ με τις δυνάμεις του υποστηρίζει αυτό το κίνημα της αγροτιάς στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Αναδεικνύει τη σημασία της αγωνιστικής συμπόρευσης με την εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους επιστήμονες της πόλης, με την νεολαία, με τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Αυτή είναι... Αυτή είναι και η απάντηση στα δήθεν καλέσματα διαλόγου και για κοινωνικό εταιρισμό, τις διάφορες μορφές συμβιβασμού που οδηγούν σε ήττα όμως το κίνημα των μικρομεσαίων αγροτών. Το ΚΚΕ δίνει προοπτική για το μέλλον του αγρότη, του κτηνοτρόφου, με την πρότασή του για μια συνολικά και ριζικά διαφορετική οργάνωση της οικονομίας. Απέναντι στον αφανισμό τους από τις μεγάλες καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, από τους βιομήχανους, από τις τράπεζες, το κράτος τους, υπάρχει μόνο μια διέξοδος για τους μικρομεσαίους αγρότες. Η συμπόρευση σήμερα με το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος, ώστε με την κοινωνική συμμαχία των εργατών με την αγροτιά και τα άλλα λαϊκά στρώματα της πόλης και του χωριού να φύγουν οι καπιταλιστές από τη μέση. Η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής της γης, ο παραγωγικός συνεταιρισμός, είναι προς όφελος του βιοπαλιστή αγρότη και της αγρότησας. Αυτός βέβαια, ο παραγωγικός συνεταιρισμός, δεν έχει καμιά σχέση με τους σημερινούς συνεταιρισμούς ή με άλλους που υποτάσσονται στο κεφάλαιο, στα μονοπόλια, στις τράπεζες. Μόνο στην κοινωνικοποιημένη παραγωγή οι κοινές καλλιεργητικές φροντίδες και η συλλογή μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, αξιοποιώντας καλύτερα όλες τις παραγωγικές δυνάμεις στην προοπτική της πλήρους μηχανοποίησης, της άμεσης διασύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με τη μεταποίηση, με τη βιομηχανία, τη συγκέντρωση των αγροτικών προϊόντων μέσω κρατικών φορέων,
Η αγροτιά χρειάζεται να βγάλει σήμερα πολιτικά συμπεράσματα, να διακρίνει εχθρούς και φίλους, να αποφύγει παγίδες που προσπαθούν να στήσουν η κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση, άλλα κόμματα. Όλοι αυτοί πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΚΑΠ, και καμώνονται πως δίνουν δήθεν μάχη για να αλλάξουν κάποιους όρους της, προς όφελος τάχα των αγροτών και κτηνοτρόφων, στο πλαίσιο της αναθεώρησής της που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπροστά στις επερχόμενες εκλογικές μάχες, είναι κριτήριο ψήφου υπέρ του ΚΚΕ η πολύχρονη αυτή πείρα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους στόχους της, που συναποφασίζουν στα τραπέζια των Βρυξελών και υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα με την κεντρική πολιτική τους, αλλά και οι περιφέρειες και οι δήμοι σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που είναι στηρίγματά τους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το πραγματικό δίλημα που μπαίνει μπροστά στο λαό είναι ένα. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο αυτού του σάπιου, αυτού συστήματος που αποδεδειγμένα φέρνει νέα προβλήματα, νέα δεινά, ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά, δυναμικά, παντού, για να ανοίξει επιτέλους αυτός ο δρόμος για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Η δική μας απάντηση είναι αντεπίθεση. Αντεπίθεση με ισχυρό κουκουέ παντού, και στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές περιφερειακές και στη Βουλή, στις βουλευτικές, όποτε κι αν γίνουν. Στις ευρωεκλογές η μοναδική καθαρή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο αντεργατικό αντιλαϊκό της περιεχόμενο και στον ιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα, μπορεί μόνο να εκφραστεί με την ενίσχυση του κουκουέ. Γιατί το κουκουέ δεν παλεύει γενικά και αφηρημένα για μια αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο όμως η Ελλάδα να ενταχθεί σε μια άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία ή για μια αλλαγή μόνο του νομίσματος. Το ΚΚΕ δεν είναι επίσης ένα γενικά και αφηρημένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα σαν αυτά που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη τελευταία, για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα πάλι του κεφαλαίου, τμήματων του κεφαλαίου, που σε μια σειρά χώρες για τα δικά τους κέρδη, για τα δικά τους ζητήματα, για τα δικά τους συμφέροντα επιλέγουν σε αυτή τη φάση την εθνική αναδίπλωση. Το ΚΚΕ είναι αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί συνδέει αυτή την πάλη με την ανάγκη να υπάρχει πραγματική ανατροπή, άλλη εξέλιξη και στην εξουσία σε κάθε χώρα και στην οικονομία και στην κοινωνία. Παλεύει ενάντια στα μέτρα, στις πολιτικές κατευθύνσεις της Ένωσης, με συνέπεια και τότε που όλοι μας έλεγαν για τα χρυσά κουτάλια και τα δίθεν ωφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, και σήμερα που έχει δυναμώσει ο προβληματισμός, η αμφισβήτηση σε όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντεπίθεση απαντούν και οι υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης, των ψηφοδελτίων δηλαδή που στηρίζει το κόμμα μας στους δήμους και τις περιφέρειες, οι οποίοι είναι όλοι τους δοκιμασμένοι αγωνιστές του λαϊκού κινήματος, των ριζοσπαστικών συσπυρώσεων, από τους επιστήμονες, από τους εργάτες συνδικαλιστές, από τους αγρότες, από γυναίκες, από νέους και νέες. Αντεπίθεση είναι η δική μας απάντηση στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούν τα κόμματα που υπηρετούν και εξειδικεύουν παραπέρα οι εκλεκτοί τους δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ξέρουμε πολύ καλά πως οι θέσεις και οι προτάσεις μας έχουν οικονομικό και πολιτικό κόστος μόνο όμως για την εξουσία των λίγων επιχειρηματικών ομίλων, για το πολιτικό προσωπικό που τους στηρίζει και κεντρικά και τοπικά. Οι προτάσεις μας μόνο αυτούς τριμώχνουν και πιέζουν. Ενώ
Αντίθετα, αποτελούν πραγματική όαση ανακούφισης, ανάσα ζωής για εργατικά λαϊκά στρώματα, για τους νέους. Οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, γιατί είναι φιλολαϊκές, γιατί απαντούν στις λαϊκές ανάγκες και την πραγματοποίησή τους απαιτεί αυτή η πραγματοποίηση αυτών των καθηκόντων σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα, με το μεγάλο κεφάλαιο. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, δημιουργούμε προϋποθέσεις, αλλάζουμε συσχετισμούς για να πάρει ανάσα ο λαός μας, για να δυναμώσει η πάλη του, για να επιβάλλει έναν άλλο φιλολαϊκό δρόμο που θα έχει ως προτεραιότητα τις δικές του ανάγκες. Και αυτό είναι δυνατό να γίνει με άλλο όμως προσανατολισμό. Με προσανατολισμό και σχέδιο αξιοποίησης όλων των αντικειμενικών δυνατοτήτων και της εποχής μας και της χώρας μας, της πατρίδας μας. Με εμπιστοσύνη στις ικανότητες, στις δυνατότητες του λαού να οργανώσει αυτές τις προϋποθέσεις. Βέβαια, γι' αυτό λέμε ότι ο λαός πρέπει να στοχεύει να έχει ο ίδιος πραγματικά την εξουσία, να κάνει κουμάντο στην οικονομία και στην κοινωνία συνολικά. Οι κομμουνιστές... Οι κομμουνιστές δήμαρχοι σε Πάτρα, Κεσαριανή, Χαϊδάρη, Πετρούπολη, Ικαρία, οι εκατοντάδες δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της λαϊκής εισπύρωσης, το πεντάχρονο που πέρασε έδρασαν με τα αιτήματα του λαϊκού κινήματος, εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Με πλήθος αγωνιστικών δράσεων πρόβαλαν τα κοινά προβλήματα, απέσπασαν κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα, κουράγιο στο λαό μας. Αντεπίθεση απαντούν επίσης και ένας προς έναν όλοι όσοι και όσες αποφασίζουν να συμπορευτούν σήμερα με το ΚΚΕ, γιατί ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Στις επάλξεις των αγώνων για τα δίκαια του λαού μας, κάποιοι μας άφησαν πριν μερικά χρόνια και εκεί μας ξαναβρίσκουν πάλι. Για να βαδίσουμε ξανά όλοι μαζί, χέρι-χέρι, όχι μόνο μπροστά σε αυτές τις εκλογές του Μαΐου, αλλά και μετά από αυτές. Είναι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, από όλο το φάσμα το πολιτικό, που προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, που συμπορεύονται όμως με το ΚΚΕ στον αγώνα, συμπορεύονται στο κίνημα και στις εκλογές. Μαζί θα βρεθούμε και σε όλους τους αγώνες για να εμποδίσουμε να αντιλαϊκά μέτρα, να κερδίσουμε καινούργια μέτρα, να ανοίξουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ικανοποίησης των αναγκών του λαού μας. Θα τα καταφέρουμε. Στις 26 του Μάη κάνουμε ισχυρό το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές. Κάνουμε ισχυρή τη λαϊκή συσπήρωση που στηρίζει το ΚΚΕ σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες. Και εδώ στη Λάρισα και σε όλη την Ελλάδα. Και στη Θεσσαλία και από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες, καλή υγεία, καλά κουράγια. Έχουμε τις αντοχές, θα τα καταφέρουμε.